είναι το ένα πράγμα που θα βοηθήσει τα παιδιά μας να έχουν αυτοπεποίθηση και μια υγιής αυτοεικόνα? Αναρωτιέστε τι είναι, ναι. Λοιπόν, okay. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε με τα μωρά μας για να τα βοηθήσουμε να έχουν αυτοπεποίθηση είναι να τους δώσουμε χώρο να αθίσουν με τον δικό τους τρόπο. Και τι εννοώ με τούτο? Εννοώ τα μωρά μας μεγαλώνοντας δεν έχουν ιδέα που ήρθαν να ζήσουν. Και έτσι πρέπει πολλά από τα πράγματα που κάνουν να τα δοκιμάσουν και τις πλήστες φορές να αποτύχουν κιόλας που τα κάνουν για να μάθουν τι είναι και να ξαναδοκιμάσουν ώστε να το κάνουν σωστό. Ενώ όπως το πρώτο πράγμα που κάνουν που είναι να περπατήσουν, σηκώνονται, ξαναπέφτουν 100 φορές μέχρι να καταφέρουν να περπατήσουν. Τούτον ισχύει για όλα τα πράγματα που κάνουν. Απλά εμείς ξεχάνουμε το. Ξεχάνουμε ότι πολλά από τα πράγματα που κάνουν πρέπει να το δοκιμάσουν πολλές φορές και σίγουρα να αποτύχουν για να καταφέρουν να το κάνουν. Και χάνουμε την υπομονή μας. Και ξεκινούμε σιγά σιγά να τους πιέζουμε. Και να είμαστε ανυπόμονοι. Πότε να κάνουν τζίνο, γιατί δεν το κάνουν τζίνο. Και αυτό το πράγμα προκαλεί τους πολλή πίεση. Και το χειρότερο είναι ότι τις πιο πολλές φορές, επειδή βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουν, κάνουμε τα εμείς. Και τούτο είναι πραγματικά καταστροφικό για τα μωρά μας. Δηλαδή, όταν το μωρό σου ξεκινήσει σιγά σιγά να ντύνεται μόνο του, για παράδειγμα, και βλέπεις ότι δυσκολεύεται να βάλει το παντελόνι, και συνέχεια λήφκες έναν υπομονή σου, άτε τέγιονε, μα και έχουμε 10 ώρες, και τελικά βάλεις το εσύ το παντελόνι του. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα και κάνεις το εσύ για τζίνο. Εν τον αφήνεις, εν το διάς το χρόνο να το κάνει ο ίδιος του για να δει πώς γίνεται πραγματικά. Ακόμα και όταν δεν τα καταφέρνει. Άμα το αδόκεται χρόνο και κάνει το ξανά και ξανά και ξανά, να τα καταφέρει όπως κατάφερε να περπατήσει. Η αλήθεια είναι όμως ότι τις πιο πολλές φορές, επειδή γινόμαστε εμείς πολλά ανυπομονή, νομίζουμε ότι το παιδί μας έπρεπε να έχει κάνει ήδη κάποια πράγματα τα οποία δεν τα κάνει, και όμως η αλήθεια είναι ότι δεν το αφήκαμε κιόλας να τα κάνει. Για παράδειγμα, αν εγώ δεν αφήσω ποτέ το μωρό μου να βάλει νερό μέσα στο ποτήρι του, αν εγώ δεν αφήσω ποτέ το μωρό μου να χρησιμοποιήσει το μαχαιροπύρουνο, αν εγώ δεν αφήσω το μωρό μου να φάει μόνο του, όσο πιο πολλά το καθυστερώ, τόσο σε μεγαλύτερη ηλικία να μπορέσει να το κάνει. Δηλαδή, αν δω ότι ένα μωρό είναι επανειλημμένα, πάει να βάλει νερό και σωνώνει το έξω, με το να του φωνάζω και να το θυμώνω και να το βάλει σωστά, ο μόνος τρόπος για να το βάλει μέσα στο ποτήρι είναι να το σωνώσει 100 φορές. Μπορεί ένα μωρό να θέλει 100 φορές να το βάλει για να το καταφέρει, και ένα μωρό 5, και έναν 20, και έναν 50. Εξαρτάται από το κάθε μωρό. Όμως εμείς νομίζουμε ότι ενούλα πολλές φορές ίσα και ομοία, που δεν είναι. Ή για παράδειγμα, ακούω πολλές φορές το κάθομαι να θυκευάσω μαζί του γιατί δεν μπορεί μόνο του. Μα δεν σηκώστης να αφήσεις εσύ που τζάμε. Και να του πεις κάμε το και να έρθω να δω τι έκαμες αγαπή μου. Ή άμα χρειαστείς κάποια βοήθεια να έρθω να σε βοηθήσω. Παρά το να κάθομαι τζάμε και να καθοδηγώ κάθε κομματάκι που κάνει για να θυκευάσει. Τέλος είναι να μάθει να το κάνει. Όλα τα πράγματα που μαθαίνουν τα μωρά μας έχουν να κάνουν με το πόσο τους αφήνουμε κι εμείς να μάθουν. Γι' αυτό που βλέπετε ότι κάποια μωρά είναι πάρα πολλά ικανά. Αν δείτε λίγο πίσω που είναι το πράγμα, είναι ότι τσίνα τα μωρά δοκιμάζουν και αποτυχάνουν κιόλας πολλές φορές για να φτάσουν να τα καταφέρνουν. Η δυσκολία τι είναι? Η δυσκολία είναι ότι εμείς σαν γονείς είναι πάρα πολλά δύσκολο πολλές φορές να καθόμαστε και να βλέπουμε το μωρό μας να υποφέρει σε εισαγωγικά. Δηλαδή, προσπαθεί να ανοίξει ένα πράγμα και δεν τα καταφέρνει, ένα μπουκαλάκι. Και έρχεται η μάμα δεν τα καταφέρνω να ανοίξει μου το. Και εγώ μου ανοίγει, μπορώ να το ανοίξω. Σταμάτα. Περίμενε λίγο και δώσω το chance. Αγάπη μου, θέλω να δοκιμάσεις ακόμα μια φορά. Νομίζω μπορείς να το καταφέρεις. Αν δεν το καταφέρεις, είμαι εδώ να σε βοηθήσω. Αλλά ξαναδοκίμασα άλλη μια φορά. Ή μπορεί να του εξηγήσεις πώς να το κάνει για να το κάνει ο ίδιος. Να μην το κάνεις εσύ. Η αυτοπεποίθηση είναι μια δεξιότητα, στην πούμε. Δηλαδή, όσο πιο πολλά πράγματα καταφέρνεις να κάνεις, δηλαδή μπορείς να τα ολοκληρώσεις τέλος πάντων, τόσο πιο πολύ είναι αυτοπεποίθηση να έχεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ ξεκινήσω να κάνω, για παράδειγμα, ποτήλα την πρώτη ημέρα σήμερα,
και εδώ ότι δεν τα καταφέρνω και σταματήσω. Που μέσα μου να έχω μια ζωή ότι ρε παιδί μου τα καταφέρνω να κάνω ποδήλατο. Αν όμως συνεχίσω και κάνω και ξανακάνω και ξανακάνω και ξανακάνω, σε κάποια φάση να τα καταφέρω και τζάμε να νιώσω αυτοπεποίθηση. Ότι ό,τι και να ήταν, 100 φορές και να ήταν, κατάφερα τα όμως. Ενώ αν έρθει κάποιο και πει μου, έλα σου πάτσε, πάρε το ποδήλατο και σου περνά εσένα. Ή αν έρθει κάποιο και πει μου, έλα να σε κρατώ εγώ να κάνεις ποδήλατο, σημαίνει ότι που να φύγει, δεν θα μπορώ να κάνω πάλι. Η θέση μας παίζει πάρα πολύ ρόλο στην αυτοπεποίθηση τους. Ενώ όπως το puzzle, επειδή ξεκινήσε και η κόρη μου και κάνει puzzle τελευταίως και βλέπω τι γίνεται, εξήγησε να κάνουν τα puzzle με πολλά λίγα κομμάτια, ήταν 12, ήταν 24 και σε κάποια φάση έδωσαν τις, έφεραν τις ζώρων ένα puzzle με 80 κομμάτια που ήταν και μικρά. Εγώ η ίδια και δυσκολεύομαι πάρα πολλά να το κάνω, να σας πω την αλήθεια. Κάπου στη μέση απογοητεύτηκε. Παρόλο που ήταν πολλά ενθουσιασμένη με τα puzzle και κάθε φορά να νιώθουν πάρα πολλά σπουδαία κάθε φορά που το ολοκλήρωνε, μόλις ξεκίνησε να κάνει γίνον το puzzle και είδε πόση δυσκολία αν είσαι, τίποτε. Έθελα να ξανακάνω puzzle, πέταξε το τούτο το puzzle, δηλαδή ξεκίνησε να μου βγάλει πάρα πολλές αντιδράσεις για τούτο το πράγμα. Εγώ δεν ήθελα να σταματήσει να κάνει puzzle, εννοείται, γιατί έβλεπα ότι τα περασμένα puzzle που έκαμε έδωσαν της πολύ αυτοπεποίθηση και σίγουρα δεν ήθελα να τη χάσει για ένα puzzle που στην πραγματικότητα δεν ήταν για την ηλικία της. Έτσι είπα της, κοίτα, θα το μαζέψουμε τον το puzzle, θα το φυλάξουμε και θα το ξαναβγάλουμε όταν θα μεγαλώσεις ακόμα λίγο, γιατί πραγματικά είναι για πιο μεγάλα παιδιά, δεν είναι για την ηλικία σου. Και έτσι έφεραμε έξω έναν άλλο puzzle, το οποίο ήταν πιο λίγα κομμάτια πάλι, και ξεκίνησε να το κάνουμε εκείνο. Όταν το ολοκλήρωσε, εννοείται ότι έκαναμε πολύ χαρά, γιατί να σας πω, εγκαλά κάθε ένα βήμα πιο κάτω που κάνω, εμείς να κάνουμε έτσι τον ενθουσιασμό μας, το μπράβο μας, το πάρτι μας, γιατί καταφέραντε κάθε καινούριο πράγμα που κάνω, χαρά είναι εμείς, διότι εν τούτο μπορεί να τα βοηθήσει να πάμε παρακάτω. Και επειδή πιάνω και πολλά συχνά τον την ερώτηση με τον μπράβο, αν καλά το χρησιμοποιούμε ή όχι, κοίτα, εν καλύτερα το χρησιμοποιούμε παραπάνω που ότι να μην το χρησιμοποιούμε καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, καλύτερα λέτε μπράβο και μην πειράζει αν είναι λίγο υπερβολικό παρά καθόλου. Το πιο καλό πράγμα είναι να λέμε μπράβο και μεγάλο ενθουσιασμό για τα καινούργια πράγματα που κάνουν και για τα πράγματα που ξανακάμαν, απλά να επιβεβαιώνουμε ότι τους είδαμε. Ότι είδαμε ότι το κάμαν. Για παράδειγμα, ετέγιωσε το puzzle το οποίο έκαμε άλλο 4 φορές ή 10 φορές πριν. Απλά να πω, αγάπη μου, ετέγιωσε το puzzle σου, ωραία. Ή μπορώ να πω, ας πούμε, ετέγιωσε το πιο γρήγορα το puzzle σου σήμερα. Ή, είσαι καλή στα puzzle, Δηλαδή, να μην αγκιά τους λέμε ότι κάνουν μπράβο, μπράβο. Εντάξει, πολλά καλό τον μπράβο, θέλουμε το. Για να είμαστε για ξεκαθαροί, θέλουμε το. Απλά ας το κρατήσουμε μέσα στο πάρτι, δηλαδή στο μεγάλο τον ενθουσιασμό που καταφέρουν να κάνουν το ένα σκαλοπατούι παραπάνω. Δυστυχώς ο ρόλος μας σαν γονιός, ό,τι και να πούμε, έχει αρκετές δυσκολίες. Και όσο μεγαλώνουν τα μωρά μας, οι δυσκολίες είναι λίγο και πιο έντονες συναισθηματικά. Γιατί βλέπεις τους που αποτυχάνουν και σε πράγματα που πραγματικά δυσκολεύουν τους πάρα πολλά και εσύ απλά πρέπει να είσαι τζαμέ δίπλα τους να τους στηρίζεις. Όμως νομίζω ότι αν θέλεις να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για το μωρό σου, για το παιδί σου, είναι να σταθείς δίπλα του, που τον καιρό που είναι μικρό, να κάνεις και τις πατσαράγκες του, να κάνεις και τις πελαρούες του και τα λάθη του και όλα τούτα τα πράγματα που είναι φυσιολογικό να κάνει για να μάθει, για να μεγαλώσει και να τους δίνουν έτσι λίγη κατανόηση, έτσι υπομονή, γιατί ξέρεις, όπως τα λουλούδια, πες ότι φυτέψα το λάθη και ο σπόρους και ποτίζω τους το ίδιο, είναι και σίγουρο ότι είναι να μεγαλώσουν το ίδιο. Ένα λουλούδι μπορεί πιο γλυωρά, το άλλο πιο αργά και τα αυτιά να αρθίζουν. Αλλά θέλουν το χρόνο τους, θέλουν έτσι το κάθε μωρό θέλει το χρόνο του. Και το μωρό σου μπορεί να μην τα καταφέρνει στις 5 και να τα καταφέρνει στις 10, εσύ να βλέπεις ότι προσπαθεί για να τα καταφέρει στις 10. Εν τούτον το σημαντικό, όχι το πόσο γλυόρα το κάνει. Ή
ξέρω εγώ αν τα καταφέρνει όπως κάποιος άλλος. Με βάλετε στάνταρ, δεν χρειάζονται. Λοιπόν, ευχαριστώ που είσαι σήμερα μαζί μου. Αν θες να δεις περισσότερα tips που θα κάνουν τη ζωή σου σαν γονιός πιο εύκολη, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Bye!